Είμαι η Φροσίνης Γιάννα, αγροτικός γιατρός της Στήμενας. Και εγώ είμαι ο Μαυρομάτης Θεόδωρος, αγροτικός γιατρός στη Χρυσομιλιά Φούρνων. Γιατρός εδώ που είναι στη Στήμενα, η καταγωγή από πού μας έρχεσαι? Από την Ήπειρο, αλλά γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα. Mm-hmm. Και επέλεξες να έρθεις στη Στήμενα συνειδητά? Ήταν συνειδητή η επιλογή, βγήκε η προκήρυξη, επέλεξα τη Στήμενα, άγωνη περιοχή. Πόσο καιρό είσαι εδώ? Είμαι από τον Ιούνιο του 2017. Mm-hmm. Εσύ? Εγώ με ονομάζομαι Μαυρομάτης Θεόδωρος και εγώ η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο, από τα Γιάννηνα. Και εμένα ήταν η συνειδητή επιλογή μου, ήρθα στους Φούρνους, είχα δηλώσει μόνο νησιά στην αίτησή μου και ήρθα και έμεινα. Η πρώτη μου επαφή με το νησί ήταν στους Φούρνους. Ήρθα τον Νοέμβριο του 2016 σαν γιατρός στους Φούρνους. Και τώρα, επειδή δεν ήθελα να φύγω, αλλά η θέση μου είχε καταληφθεί στους Φούρνους, ζήτησα τη μετακίνησή μου στη Χρυσομιλιά. Λες δεν ήθελες να φύγεις, άρα περνάς πολύ καλά εδώ. Περνάω καλά, έχω αγαπήσει το νησί, με έχει αγαπήσει και το νησί, ευτυχώς. Μέχρι πότε τώρα είναι προσδιορισμένη που θα μείνεις? Τώρα η θέση που μου δίνει το δημόσιο είναι μέχρι να καταληφθεί η θέση μου από κάποιον άλλον αγροτικό, αλλά τώρα ξανά έκανα τα χαρτιά μου και για τη Χρυσομιλιά και για τους Φούρνους και ελπίζω να με πάρουν. Αλλιώς μετά επιστρέφω στα Γιάννηνα. Για πες μας εσύ, Εύφη, πώς είναι η ζωή στην Στήμενα, που εκτός του ότι είναι μια μικρή περιοχή, έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα της απόστασης από το νησί των Φούρνων? Η απόσταση είναι μικρή από τους Φούρνους. Αλλά είναι θάλασσα. Αλλά είναι θάλασσα ενδιάμεσα. Βέβαια, το Υπουργείο έχει βάλει ένα καραβάκι, εξυπηρετεί τους κατοίκους και εμάς για τη μεταφορά μας στους Φούρνους. Πώς είναι η καθημερινότητα εκεί και περιέγραψέ μας, γιατί η ηλικία σου ποια είναι? Είμαι 25 χρονών, τελείωσα το πανεπιστήμιο, δήλωσα αγροτικό και ήρθα κατευθείαν. Ένα νησί με πάρα πολύ μικρό πληθυσμό, άρα και δύσκολο για ένα κορίτσι 25 χρονών για την καθημερινότητά του. Ναι, 70 κάτοικοι στη Στήμενα, συν μία γιατρός 71. Η ζωή είναι ήρεμη. Δεν υπάρχει το άγχος όπως στην Αθήνα. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε δραστηριότητες, βόλτες στο βουνό, όταν έχει καλό καιρό, γιατί υπάρχουν φουρτούνες. Υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκες ότι δεν πάει άλλο ή ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω να μείνω εδώ, θέλω να φύγω? Σίγουρα υπάρχουν δύσκολες στιγμές για ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει συνηθίσει το μικρό περιβάλλον, αλλά δεν το βάζουμε κάτω, δυνατή προχωράμε. Καθημερινότητα στη Χρυσομιλιά, δεν μένω στη Χρυσομιλιά, μένω στους Φούρνους. Γιατί όπως σας είπα, ανήκα στους Φούρνους πριν και μετακινήθηκα στη Χρυσομιλιά. Πηγαίνω, έρχομαι κάθε πρωί, γυρνάω το μεσημέρι. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλή δουλειά. Δυστυχώς, ευτυχώς τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Από τη μία καλός, από την άλλη κακός. Δεν υπάρχει πολλή δουλειά στη Χρυσομιλιά, δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι. Οπότε όσο μπορώ βοηθάω στους Φούρνους, στο γιατρείο των Φούρνων. Υπήρξε κάποια στιγμή που αντιμετωπίσατε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό που χρειάστηκε η συνδρομή ενδεχομένως κάποιου συναδέλφου σας? Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο βάρη περιστατικό πλην ενός όπου χρειάστηκε διακομιδή άμεσα και έγινε στο νοσοκομείο της Άμμου. Αυτό θεωρεί και σαν κίνητρο για να επιλέξει κάποιος μια δυσπρόσιτη περιοχή? Είναι λίγο ανασταλτικός παράγοντας, δηλαδή με την έννοια του ότι πάω σε ένα μέρος και είμαι ο μοναδικός γιατρός? Βέβαια. Και αν θα μου υπάρξει ένα πολύ βαρύ περιστατικό με νοσοκομείο πολύ μακριά, πώς θα το αντιμετωπίσω στο ξεκίνημα της καριέρας? Εννοείται. Εγώ πέρυσι που ήμουν ο μοναδικός γιατρός στο σύμπλεγμα των νησιών, είχα ένα 12χρονο κοριτσάκι με πιθανή σκουλικοειδίτιδα και είχαμε και απαγορευτικό. Και τότε ο καπετάνιος ο Κώστας ο Κοταράς, με δική του ευθύνη, φύγαμε μαζί και πήγαμε στην Ικαρία του κοριτσάκι και γυρίσαμε. Πήγαμε με 8 μπουφόρ και γυρίσαμε με 9. Το κοριτσάκι σώθηκε. Ναι, βεβαίως. Άρα λοιπόν αυτό το συνέστημα αναπληρώνεται με κάτι άλλο? Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να αναπληρωθεί.
Μόνο και μόνο άμα δείτε ότι μόλις επιστρέψαμε το πλήρωμα του καπετάνιου συν εγώ που ήταν όλοι στα μπαλκόνια και περίμενα να επιστρέψουμε γιατί ήμασταν ξεχωριστά 6 οικογένειες, 6 άτομα από 6 διαφορετικές οικογένειες. Ήτανε μοναδικό. Συν του ότι το παιδάκι πήγαν όλα καλά. Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή εδώ τη ζωή και θέλεις να πω. Οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή σαν τους φουρνιώτες εγώ δεν έχω ξαναβρει. Mm-hmm. Δηλαδή έχω γίνει ένας από αυτούς. Συμφωνείς έτσι. Συμφωνώ και οι θυμανιώτες. Ανοιχτοί άνθρωποι, φιλόξενοι. Βλέπουν ενδεχομένως σε εσάς το σωτήρα τους, αυτούς που θα τους σώσει σε μια ενδεχόμενη ασθένεια οτιδήποτε και σας έχουν περιβάλλει με τόση αγάπη που ανήκετε πλέον στην οικογένεια, στη μεγάλη. Ναι, έχουμε ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο τώρα ότι είμαστε οι σωτήρες τους ή mm-hmm. κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων, για να μην λέμε τέτοια λέξη, δεν μου αρέσει. Τώρα έχουμε γίνει φίλοι, έχουμε γίνει οικογένεια. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Θοδωρής θα παραμείνει. Μακάρι. Μακάρι λέει η Έφη. Κάποια στιγμή όμως θεωρώ ότι η φούρνη θα είναι πάντα μέσα στη σκέψη σας και στην καρδιά σας. Εγώ τουλάχιστον σίγουρα. Κάθε χρόνο θα έρχομαι. Mm-hmm. Κι εγώ. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να υπάρξει και ειδικότητα, έτσι καταλαβαίνω. Έφη, εσύ. Μετέπειτα από το αγροτικό θα πάμε σε κάποια μεγάλη νοσοκομεία mm-hmm. της Αθήνας. Έχεις θα κάνουμε... επιλέξει ειδικότητα. Εγώ έχω επιλέξει ναι, στο Λαϊκό Νοσοκομείο Οφθαλμολογία, mm-hmm. όπου είναι 4 χρόνια ειδικότητα. Μετά οι εξετάσεις για το να πάρουμε τον τίτλο της ειδικότητας και αργότερα κάπου ιδιωτικά. Mm-hmm. Ναι. Θοδωρή, εσύ. Το ίδιο ακριβώς. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο Οφθαλμολογία και εγώ. Μάλιστα. Έχεις κάνει ήδη τις απαραίτητες ενέργειες. Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορεί δηλαδή ανά πάσα στιγμή να κληθείς να κάνεις την ειδικότητα. Ναι. Τι προτείνετε ή μάλλον τι θα συμβουλεύατε τους γιατρούς, τους συναδέλφους σας, οι οποίοι δεν επιλέγουν τις πρόσθετες περιοχές. Δηλαδή και τώρα έχουν προκηρυχθεί σειρά θέσεων, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν γιατροί που θα επιλέξουν αυτά τα μικρά νησιά. Και λόγω του οικονομικού, αλλά και λόγω όλων των δυσκολιών. Σαφώς. Όσο περισσότερα κίνητρα, τόσες περισσότερες επιλογές, τόσες περισσότερες προτάσεις. Mm-hmm. Έτσι θα πάει. Τώρα από εκεί και πέρα, το κράτος ξέρει, το κράτος έχει το καρπούζι, το κράτος έχει και το μαχαίρι. Πάντως, εσείς έχετε ειδικό επίδομα που παίρνετε, έτσι, σαν τις πρόσφατες περιοχές. Εγώ τώρα πήγα στη Χρυσομιλιά, δεν το ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ακόμα, δεν έχω ιδέα ακόμη. Στη Θήμενα ο Δήμος παραχωρεί σπίτι για τη γιατρό, όπως επίσης παραχωρεί και για τις δασκάλες, τις παιδευτικούς. Είναι πολύ σημαντικό. Εκοδορεί εσάς εδώ. Ναι, το ίδιο, το ίδιο. Και ευτυχώς είχαμε πολύ καλή συνεργασία και με το Δήμο, δεν έχουμε κάποιο παράπονο, εγώ τουλάχιστον. Με φιλοξένησαν, με καλοδέχτηκαν, ήταν πολύ καλοί. Τώρα αν θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα, όχι τόσο από το Δήμο, όσο από την πολιτεία. Γιατί είναι μεγάλο το βάρος. Είναι μεγάλο το βάρος για ένα παιδί που τελειώνει μόλις τη σχολή να έρθει και να είναι μόνος του ο μοναδικός γιατρός για 3.000 ή 4.000 άτομα μέσα στο καλοκαίρι όπως ήμουν εγώ το καλοκαίρι. Του 17. Του 17. Δεν υπήρχε άλλος μέχρι να έρθει η Έφη δηλαδή που ήρθε τέλη Ιουλίου. Σαφέστατα, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη γι' αυτό και λέμε ότι ίσως και αυτό είναι αποτρεπτικό για τα. Και δεν είναι τόσο ότι τα κίνητρα θα σου αφαιρέσουν το βάρος ή ναι, τη συνείδηση. Ναι. Απλά είναι το κίνητρο για να έρθει κάποιος ο οποίος δεν έχει το βάρος και τη, mm-hmm. και τη δυσκολία για να έρθει, για να τον προσκαλέσει το νησί, ο τόπος. Άρα εσείς τι θα λέγατε σε συναδέλφους σας που ενδεχομένως θα σας ακούσουν. Εγώ θα έλεγα ελάτε. Okay. Εγώ προσωπικά. Η ζωή στο νησί. Από αυτό που λέει ο Θοδωρής, ότι πραγματικά αγαπάει αυτό το μέρος. Ναι. Είναι και περισσότερο καιρό, αλλά και εσύ έφυγε από ό,τι μας είπες. Κι εγώ είμαι αρκετούς μήνες. 9 μήνες έχω δεθεί με τον κόσμο. Σίγουρα, αν όχι κάθε καλοκαίρι, κάποια από τα καλοκαίρια θα έρχομαι. Αυτό. Είναι και η πρώτη σου δουλειά εσένα Θοδωρή. Ναι. Μόνο σαν εθελοντής είχα κάνει στη Σκιάθο στο κέντρο υγείας. Αυτό. Άρα ξεκινήσατε από εδώ την καριέρα σας. Ναι. Ευχαριστώ πολύ παιδιά και να είστε καλά και να έχετε δύναμη για να αντιμετωπίζετε τα δύσκολα. Ελπίζουμε να μην είναι πολλά, έτσι, τα περιστατικά τα δύσκολα, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.